Πάμε τώρα να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Ξεντενίδη, βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Κοζάνης. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Σας είχα ρωτήσει το πρωί αν προλάβατε να διαβάσετε το σχέδιο. Μου είπατε ότι το διαβάσατε, άρα πώς το αξιολογείτε? Τις 500 και πλέον σελίδες. Ναι, σχέδιο. Είναι μια εκτενής αναφορά. Κυρία Μαρκοπούλου, κύριε Μαυρίδη, κύριε Χριστόδουλε, συμμετείχαμε στη διαμόρφωσή του. Άρα δεν τίθεται ζήτημα να το διαβάσουμε. Φυσικά και το έχουμε μελετήσει. Και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε κάποιες πτυχές του. Βεβαίως. Πώς το αξιολογείτε? Θεωρείτε πως είναι ένα αντικείμενο συζήτησης από το οποίο μπορεί να προκύψει ένα σχέδιο για να πετύχει η κυβέρνηση αυτό που επιθυμεί? Ή αν το θέλετε διαφορετικά, θεωρείτε πως υπάρχουν κάποια κενά που χρήζουν διόρθωση κατά τη γνώμη σας? Ακούστε λίγο. Μιλάμε για κάτι το πολύ μεγάλο, για κάτι πρωτόγνωρο. Καταλαβαίνετε ότι ένα project αυτής της σημασίας και αυτού του μεγέθους, του οικονομικού αντικειμένου, είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μπορεί κάποιος να το αξιολογήσει από σήμερα. Προτού δηλαδή ακόμα οριστικοποιηθεί σε όλη του την έκταση. Θα έλεγα ότι αυτό που πετυχαίνει είναι να αποδείξει ότι γίνονται οι απαραίτητες εργασίες, υπάρχει η πολιτική βούληση και η αποφασιστικότητα και η κυβέρνηση και όσοι φορείς εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης του σχεδίου της μετάβασης είναι συνεπείς σε αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πριν από 11 περίπου μήνες. Καταλαβαίνετε ότι κατά την αναλογία του το project αυτό θα μπορούσε να συγκριθεί με Ολυμπιακούς αγώνες. Και άρα δεν είναι ο καθένας από εμάς ειδικός για να μιλήσει για την πληρότητα των ειδικότερων δράσεων στις οποίες αναφέρεται. Μπορώ όμως να πω με σιγουριά ότι έχουμε τα κονδύλια, έχουμε τους βασικούς άξονες, έχουμε τα εμβληματικά έργα, έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές, ακολουθεί η διαβούλευση, ακολουθούν οι εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων. Νομίζω λοιπόν ότι μιλάμε για ένα πλήρες έργο, το οποίο θα είναι δυναμικό, θα εξελίσσεται, θα είναι τα αποτελέσματά του μετρήσιμα την κάθε στιγμή. Κύριε Κωνσταντινίδη, εγώ επειδή είμαι και αισιόδοξος και επειδή θέλω να πιστέψω πραγματικά στο μέγεθός του όλο αυτό το project, βάζω μόνο ένα ερωτηματικό. Επειδή επιταχύνουμε συνεχώς το κλείσιμο των μονάδων και μάλιστα το φέρνουμε πολύ μπροστά στον χρόνο, την άνοιξη του 2021 θα κλείσουν οι περισσότερες μονάδες, το 2023 όλες, και την ίδια ώρα ξέρουμε ότι το πρώτο ευρώ από τη δίκαια μετάβαση στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έρθει το καλοκαίρι το 2021 ή το 2022. Αναρωτιέμαι αυτό το κενό πώς θα καλυφθεί, με δεδομένο ότι γνωρίζουμε το πώς γίνονται οι μελέτες, πώς οριμάζουν τα έργα στη χώρα μας, πώς δημοπρατούνται και πώς τελικά υλοποιούνται. Αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, φίλε Κώστα, είσαι ενεργό μέλος σε αυτήν την διαδικασία του δημόσιου βίου της περιοχής μας για πολλά χρόνια. Δεν κλείνουν το 2021, το 2022 και το 2023 οι μονάδες. Οι μονάδες είναι κλειστές εδώ και καιρό. Στην κορύφωσή της η λιγνητική δραστηριότητα είχε φτάσει το 2005. Είχαμε φτάσει τότε, είχαμε αγγίξει τους 55, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια τόνους το χρόνο, λιγνίτη. Και σήμερα, προτού δηλαδή ακόμα εφαρμοστεί η κυβερνητική εξαγγελία για το χρονοδιάγραμμα κλεισίματος των μονάδων, οι μονάδες μας είναι στην πραγματικότητα κλειστές και το ξέρουμε όλοι. Και είναι κλειστές ανεξάρτητα από την πολιτική μας επιθυμία. Είναι κλειστές για μόνο το γεγονός ότι δεν είναι ανταγωνιστικές, δεν μπορούν να μπουν στο σύστημα. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές και τους κανόνες, τους οποίους δεν είδα και την προηγούμενη κυβέρνηση να επιχειρήσει να τους αλλάξει. Άρα έχουμε ένα γεγονός για το οποίο κάποιοι κινδυνολογούν όλο το προηγούμενο διάστημα αλλά και σήμερα, το οποίο όμως έχει ήδη συμβεί. Ας πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους. Διότι εάν δεν πιστούμε για την αναγκαιότητα αυτής της εξέλιξης,
Δεν θα την αγκαλιάσουμε και αν και, δεν την αγκαλιάσουμε. Και αυτό το αποδέχομαι, κύριε Βουλευτά. Επιτρέψτε μου, και αυτό το αποδέχομαι καλόπιστα. Έχουν κλείσει οι μονάδες. Ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, είμαστε πια στη μεταλλητική εποχή χωρίς να έχουμε ξεκινήσει, χωρίς να έχουμε βρει και υλοποιήσει την αντιπρόταση. Έχει αυτό ήδη, λέω. Έχει ήδη συμβεί. Ναι, αλλά τις προηγούμενες ημέρες που χρειάστηκε, κύριε Βουλευτά, συγγνώμη λίγο, για να βάλω και αυτό στη συζήτηση. Τις προηγούμενες ημέρες που χρειάστηκε να λειτουργήσει το σύστημα, λόγω έλλειψης ενέργειας, μπήκαν πάλι μπροστά οι μονάδες. Και πάλι λειτουργήσε το σύστημα και πάλι οι μονάδες της ΔΕΗ βοήθησαν. Και το χειμώνα θα πούν και την τηλεθέαση. Κυρία Μαρκοπούλου, αυτό ακριβώς αποδεικνύει αυτό που λέω. Ότι μόνο κατ' εξαίρεση μπαίνουν οι μονάδες στο σύστημα. Και ξέρετε γιατί μπήκανε. Γιατί ήταν για συντήρηση δύο μονάδες εκτός φυσικού αερίου. Ναι, μετά δεν υπάρχουν, μετά δεν θα υπάρχουν οι μονάδες, ούτε θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα, την εναλλακτική. Τι θα γίνεται τότε? Και την τηλεθέρμανση που είπε ο Κώστας. Θέλουμε να μιλήσουμε για το ενεργειακό ισοζύγιο. Πολύ ευχαρίστως να μιλήσουμε για το ενεργειακό ισοζύγιο. Όχι. Επειδή εσείς το ανοίξατε το θέμα. Για την αναγκαιότητα δρομολόγησης αυτής της διαδικασίας και την αναγκαιότητα να ξεκινήσει άμεσα η εκπόνηση και η υλοποίηση ενός σχεδίου για τη μετάβαση είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα εμπεριέχει το άλλο. Συνδυάζονται, ναι. Όρος του. Αλλά υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι διότι σήμερα αναγκάζονται ενδεχομένως να μπαίνουν αυτές οι μονάδες διότι δεν έχουμε ΑΠΕ. Εάν έχουμε δηλαδή 2,3 γίγκα Λέτε για το φωτοβολταϊκό πάρκο, το μεγάλο πάρκο που ετοιμάζεται. Θα έχουμε κανένα ζήτημα επάρκειας? Νομίζω πως όχι. Κύριε Βουλευτά, να μείνουμε στο ερώτημα του Κώστα για το πώς θα γίνει γρήγορα η υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Με δεδομένο ότι σαν χώρα δεν έχουμε και τις καλύτερες προδιαγραφές, δεν έχουμε δείξει ότι είμαστε καλοί δρομής σε ποιες περιπτώσεις. Άρα πρέπει να τρέξουμε. Ακόμα και αυτό νομίζω ότι συντείνει στον ισχυρισμό ότι έχουμε αργήσει. Πρέπει να τρέξουμε. Και πράγματι είναι γεγονός, είναι απολύτως αληθές αυτό που λέτε, ότι δηλαδή έχουμε ένα ζήτημα με την απορρόφηση των κονδυλίων και με την υλοποίηση των έργων. Ένα αυτό και ένα αν μου επιτρέπετε. Είναι γεγονός ότι πρέπει να τρέξουμε με διαδικασίες fast track. Αυτό είναι αναμφίβολο και νομίζω ότι αναζητούνται λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Η άλλη ένσταση που την έχουμε ακούσει από εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, την είπε στο δελτίο μας ο Δήμαρχος, την είπε ο Αντιπεριφερειάρχης που είναι υπεύθυνος από την Δυτική Μακεδονία για την δίκαιη μετάβαση, ότι φαίνεται ότι χρειάζεται βελτίωση το πρόγραμμα αυτό όσον αφορά τις θέσεις εργασίας. Σε σχέση με αυτές που χάνονται και αυτές που αναζητούμε να βρούμε. Ας γίνουμε λίγο, νομίζω, πιο συγκεκριμένοι. Το σχέδιο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δεν είναι το ολοκληρωμένο. Δεν εξαντλείται μόνο στις ενδεικτικές δράσεις στα σχέδια τα επενδυτικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Όπως είπε ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης, μόνο κάποιες από τις επενδύσεις που έχουν οριμάσει ήδη διαλαμβάνονται ονομαστικά πλέον σε αυτό το σχέδιο. Υπάρχουν και άλλες πολλές, όπως και τα εμβληματικά έργα, είναι ενδεικτική η αναφορά τους. Άρα όλο αυτό το σχέδιο θα εμπλουτιστεί με τις προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων, με τις δικές μας επιπλέον προτάσεις, όσες δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμα σε αυτό το σχέδιο. Και αντιλαμβάνεστε ότι μόνο τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ισοζύγιο χαμένων και κερδισμένων θέσεων εργασίας. Πάντως έχει την αξία του αυτό που είπε χθες ο Υπουργός, ότι οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα είναι ακόμα και περισσότερες από αυτές που θα χαθούν. Άρα υπάρχει η αισιοδοξία και η πίστη ότι στο περιβάλλον, το επενδυτικό, το αναπτυξιακό που θα διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα και το ενεργειακό ισοζύγιο με το κλείσιμο των μονάδων και τη δημιουργία των ΑΠΕ θα εξασφαλιστεί και οι θέσεις εργασίας που είναι το πιο κρίσιμο μέγεθος για την περιοχή μας θα διασφαλιστούν και θα δημιουργηθούν νέες. Εγώ δεν θα έλεγα, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι απολύτως παράλληλη και απολύτως ομαλή.
προφανώς και θα έχει τα σκαμπανεβάσματά της. Αλλά στην ολοκλήρωσή της σίγουρα η αποτίμηση πρέπει να βρίσκεται κοντά σε αυτόν τον σχεδιασμό για να πούμε ότι πετύχαμε. Κύριε Βουλευτά, ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας.